Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις που έχουν οξύνει σε ακραίο βαθμό τις ανισότητες. Η αδυναμία συνεννόησης, σύνθεσης, ολοκληρωμένων απαντήσεων σε αυτές τις προκλήσεις έκανε την εποχή της σύγκλησης να φαντάζει μακρινό παρελθόν. Όσο μειώνονται για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών οι ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή, όσο αυξάνονται ότι νιώθουν εκτός των τυχών μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, τόσο θα αυξάνονται οι απειλές για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Στασιμότητα που επέβαλαν στο σχέδιο πολιτικής ενοποίησης, οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης έδωσε το περιθώριο στους αρνητές του ευρωπαϊκού οράματος να την εκμεταλλευτούν προς όφελός τους. Αυτό είναι το ντουέτο που ευθύνεται για να παραμένουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, ένα αργοκίνητο καράβι, όπως είπατε πριν από μερικές εβδομάδες. Οι μεν μιλάνε στο όνομα της Ευρώπης χωρίς να κάνουν τίποτα, και μιλώ για τις συντηρητικές δυνάμεις, και δε την πετροβολούν με μανιχανιστικά επιχειρήματα σε κάθε ευκαιρία. Ελιτισμός και λαϊκισμός είναι το ίδιο καταστροφική για το ευρωπαϊκό όραμα. Ο κόσμος όμως αλλάζει και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε χρέος να κάνουμε περισσότερα και να τα κάνουμε τώρα. Να υπερασπιστούμε μέσα από ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος. Οφείλουμε να κάνουμε τους πολίτες να νιώσουν ξανά ασφαλείς απέναντι στις γεωπολιτικές, κλιματικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας. Θετικά βήματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να αποκτήσουν μόνιμα χαρακτηριστικά, ειδικά για τον ελληνικό λαό που βίωσε σκληρές οικονομικές πολιτικές. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης και ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας μας.